Χαίρετε. Γεια σας. Λοιπόν, κυρία Αριστονίκη, αυτήν την Αριστοτρίτη, θέλουμε να μας μιλήσεις για τη χρήση μάσκας στα μικρά παιδιά από ψυχολογικής πλευράς και την επίδραση που μπορεί να έχει η χρήση της μάσκας ψυχολογικά στα παιδιά. Αν υπάρχουν δεδομένα που ξέρουμε ή όχι, να σε ενημερώσω ότι κάναμε ένα βίντεο με τον Λάμπροντο Στεφάνου, τον δόκτωρα Λάμπρο Στεφάνου, που είναι, τον ξέρεις, είναι εκπαιδευτικός. Εκάμαμε το βίντεο 24 του Αυγούστου, το απόγευμα. Μέχρι το βράδυ βγήκε νέα ανακοίνωση ότι για τα παιδιά μέχρι 12 ετών δεν θα είναι υποχρεωτική μάσχα στα δημοτικά σχολεία. Έτσι, ο Λάμπρος είχε μπει τις απόψεις του από εκπαιδευτικής πλευράς ότι για παιδιά από 6 έως 11 ετών η χρήση της μάσκας δεν θα ήταν ένα μέτρο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και επίσης ότι θα έφερνε δυσκολίες στην επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και μαθητή. Σε μαθήματα όπως η λογοθεραπεία θα καθιστούσε αδύνατη αυτήν των μαθημάτων κλπ. Άρα, από σένα θέλουμε να μας μιλήσεις για το ψυχολογικό κομμάτι, τη γνώμη σου, την άποψή σου, και αν υπάρχουν και κάποια data, κάποια δεδομένα φυσικά. Ναι. Λοιπόν, γενικά είναι αρκετές οι δημοσιεύσεις γύρω από τη χρήση της μάσκας ή όχι, τουλάχιστον μέσα από τις γνωματεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι τέλος πάντων είναι καλύτερα να μην γίνεται η χρήση από μικρά παιδιά, εκτός εάν τα μικρά παιδιά θα επισκέπτονται κλειστούς χώρους οι οποίοι εκεί νοσηλεύονται ή γενικότερα υπάρχουν ευπαθείς ομάδες, γιατί ακριβώς δεν είναι τόσο εύκολο να τηρούν τα μικρά παιδιά τις οδηγίες και να φοράνε τη μάσκα, τουλάχιστον την ιατρική. Λέει λίγο δυνατά, έχεις το μικρό αλλά ξέρεις, ναι. Την ιατρική μάσκα ορθά. Εδώ εμείς οι ενήλικες δυσκολευόμαστε πολλές φορές να τη φορέσουμε ορθά, αλλά και να προσέξουμε, να μην την αγγίζουμε, γιατί αυτό είναι αυθόρμητο. Οπότε είναι μια καινούργια ρουτίνα που μπαίνει στη ζωή μας και είναι και πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, σε περιοχές όπως είναι η Κύπρος, που έχουμε εδώ κατά μέσο όρο 35 και πάλι βαθμούς Κελσίου, να φοράμε τη μάσκα. Δυσχεραίνεται και η αναπνοή και μάλιστα υπάρχουν κάποιες ομάδες ιατρικές οι οποίες δεν είναι καλό να φοράνε τη μάσκα, γιατί ακριβώς όχι, κάποια άλλα, ναι, που είναι πολύ πιο δύσκολη η αναπνοή τους όταν φοράνε τη μάσκα. Υπάρχουν μελέτες δηλαδή που έχουν αποδείξει ότι με τη μάσκα δυσχεραίνεται η αναπνοή και μπορεί να έχεις άλλα θέματα. Από ψυχολογικής άποψης. Από ψυχολογικής άποψης. Εγώ είχα ξεκινήσει να κάνω μια έρευνα τον Απρίλιο γύρω από για την ψυχολογία πίσω από τη μάσκα. Είχα κάνει δύο ομάδες, την ομάδα των ενηλίκων και την ομάδα των παιδιών. Και μάζεψα, η έρευνα είχε ως εξής, έπρεπε να φορέσουν τη μάσκα, να επισκεφτούν ένα χώρο έξω, δημόσιο χώρο, και μετά να πάρουν τη μάσκα και να ζωγραφίσουν πάνω ή να γράψουν λέξεις συνειρμικά που τους έρχεται στο μυαλό για την εμπειρία τους αυτή, αλλά, ή να ζωγραφίσουν τι ένιωσαν φορώντας τη μάσκα. Τα περισσότερα παιδιά ηλικίας από 6 μέχρι 11 χρονών την περιέγραψαν ως φυλακή. Κάποια παιδιά εφηβικής ηλικίας από 12 μέχρι και βάλε πιο πάνω, 15-16 νομίζω που ήταν το δείγμα μου, το περιέγραψαν ως δυσκολία στην επικοινωνία με τους φίλους τους. Και οι ενήλικες ήταν μισή-μισή. Το 50% έλεγαν ότι ένιωθαν ασφάλεια με τη μάσκα και το άλλο 50% έλεγαν διάφορα θέματα, ότι νιώσαν ότι τους δεν μπορούν να είναι ελεύθεροι, ότι δεν μπορούν να επικοινωνούν, ότι είναι σαν φήμωτρο, ότι είναι σαν να τους κόβουν την αναπνοή, σαν να μην τους αφήνουν να αναπνεύσουν, να ζήσουν κτλ. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της σημαντικής ανάλυσης που πρόλαβα να κάνω. Την έχω ολοκληρώσει. Αλλά τουλάχιστον. Γιατί εγώ με τώρα μαθαίνω για τούτο. Γιατί τώρα εσύ μαθαίνεις για τούτο. Να σου πω. Την ιδέα τη σύλλαβα ένα βράδυ στις δύο. Ναι. Ναι, τη συνέλαβα. Δώστε μου λίγο χρόνο για να επανέλθω στα ελληνικά μου. Ναι. Τη συνέλαβα ένα βράδυ ξημερώματα γύρω στις 2 με 3 το πρωί. Ήρθε μου αυτή η ιδέα.
Έχει φίλη σου. Και μετά άρχισα να στέλνω μηνύματα σε όλον τον κόσμο, η ώρα του το πρωί, και να του λέω αυτή την καταπληκτική ιδέα. Εμένα είναι μαζί μου ζητήμα, ναι. Έστειλά σου. Πού μου στείλες στο κόρη. Messenger. Δεν μου Αφού σε αρέσει. όλους έστειλα. Σε όλον τον κόσμο. Μπορεί να την αγνώρισες, γιατί δεν σκέφτεται την πελή ώρα 3 το πρωί. Τι αθυμηθήκε. Ναι, Έχεις έστειλα δίκιο, σου. κάτι έστειλες. Ναι, έστειλα Κάτι σου. έστειλες, Γιατί ναι. σου έστειλα. Για να λάβω μέρος. Όχι, γιατί σου το έστειλα. Τέλος πάντων, απλά μετά, επειδή ήταν πολύ ο όγκος εργασίας, έφτασα μέχρι τη θεματική ανάλυση και δεν προχώρησα τέλη του Ιούλη που τελείωσα παρακάτω και το άφησα εκεί. Δημοσίευσης δηλαδή. Όταν μου φύγει το ακαδημαϊκό τραύμα θα το δημοσιεύσω. Ένα ακαδημαϊκό τραύμα, κόρη μου. Θέλει πάρα πολύ δουλειά μια έρευνα για να γίνει και να φτάσει στο σημείο να είναι σωστή όπως πρέπει να είναι, γραμμένη όμορφα με επιστημονικό τρόπο γραφής, αξιόπιστα ό,τι έχουν πει το δείγμα μας κτλ. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Οπότε το θέμα είναι αν εγώ έχω τη διάθεση και τον χρόνο να μην δουλεύω για να κάνω αυτό το πράγμα. Σωστά. Οπότε αν εγώ έχω ανάγκη να δουλέψω, Okay. να δώσω σημασία στη δουλειά μου, και να Ναι. πάει αυτό σε Ποια δεύτερη είναι μοίρα. τα preliminary findings? Κάποια ευρήματα που Ναι, μπορείτε να μοιραστείτε ας μαζί πούμε μας. αυτά τα άτυπα ευρήματα, γιατί δεν είναι Άτυπα, ναι. ακριβώς, δεν είναι ορθά ακόμη να τα πω σε ευρήματα, είναι ότι η χρήση της μάσκας στη ψυχολογία δεν είναι και τόσο βοηθητική, τουλάχιστον σε έναν κυπριακό και ελληνικό δείγμα, γιατί το δείγμα μου ήταν και εξ Ελλάδος και Κύπριοι πολίτες. Δεν είναι κάτι το οποίο είμαστε εξοικειωμένοι ως λαός να το έχουμε, γιατί υπάρχουν λαοί που είναι πιο εξοικειωμένοι με τη χρήση Ναι, της τούτο θα σου μάσκας. έλεγα. Η ασιατική λαή έχει κάποια χρόνια που υπάρχει αρκετά συστηματικά, Ναι, ναι, ναι. συστηματική η χρήση της μάσκας. Δεν ξέρουμε όμως αν γίνεται σε μικρά παιδιά. Γίνεται σε όλες τις ηλικίες. Νομίζω ότι δεν γίνεται σε όλες τις ηλικίες. Πάντως, κάποια μουσεία που έχω επισκεφτεί τώρα το τελευταίο διάστημα, μου κάνανε εντύπωση ότι όλοι οι ξένοι, τα παιδιά τους κάτω των 12, δεν έφεραν μάσκα. Δεν ξέρω μέχρι να ανέβει αυτό το βίντεο τι θα γίνει με τη συνθήκη στην Ελλάδα. Αυτό που ξέρω για τη συνθήκη στην Κύπρο είναι ότι η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε παιδιά προδημοτικής, δημοτική και δημοτικής εκπαίδευσης, δηλαδή μέχρι 12 χρόνων, έχει αρθεί στην Κύπρο η απόφαση για υποχρεωτική χρήση. Εύχομαι να αρθεί και στην Ελλάδα και για λόγους υγείας, όπως εξήγησε ο Λάμπρος στο βίντεο που κάναμε. Είχε διαβάσει τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που λέει, όπως αυτό που μας ανέφερε και εσύ, ότι τα παιδιά κάτω των 12 ετών δεν συνίσταται να. Είναι καλύτερα να υπάρχει απόσταση του 1 μέτρου. Είναι πιο ασφαλή συνθήκη ενώ για τα παιδιά. Αν αυτό είναι εφικτό δεδομένων των κτηριακών εγκαταστάσεων των σχολείων Μα μας. το ζήτημα είναι πιο βαθύ, είναι ότι χρειάζεται αναδιοργάνωση, ότι χρειάζεται να μπουν κονδύλια στην παιδεία, ώστε να έχει διορισμούς νέων εκπαιδευτικών, για να μπορέσουν να γίνουν πιο λίγοι μαθητές μέσα στα τμήματα κλπ. 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 Εγώ προσωπικά από την εμπειρία μου θεωρώ ότι τα παιδιά του δημοτικού θα μπορούσε η υποχρεωτική χρήση μάσκας, εάν αυτόν ήταν αναγκαίο από ιατρικούς και μόνο λόγους και όχι από ελλείψεις κτηριακών και άλλων υποδομών, να γίνει πιο, ας το πούμε, εύκολο, καθότι τα παιδιά διαθέτουν τεράστια φαντασία, είναι πολύ εφάνταστα σε αυτήν την ηλικία και θα μπορούσε κανείς να γίνει ένα παιχνίδι με τις μάσκες και να τους δοθεί ως μία εναλλακτική. Από εκεί και πέρα, σε πιο μεγάλες ηλικίες, έχω τεράστιους ενδιασμούς αν αυτό μπορεί να γίνει στο γυμνασίο, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι ο έφηβος μαθητής να συνηθίσει σε κάτι τέτοιον. Θα γινόταν μεγάλη έτσι κοροϊδία για τους μαθητές μεταξύ ο ένας με τον άλλον η χρήση της μάσκας. Θεωρώ ότι η χρήση της μάσκας στο Λύκειο είναι λίγο πιο εύκολο, καθότι τα παιδιά είναι λίγο πιο μεγάλα και μπορούν να Όριμα. καταλάβουν, είναι πιο όρημα να αντιληφθούν, αλλά στο γυμνάσιο είναι δύσκολο. Γνωρίζοντας δηλαδή πώς λειτουργεί ο έφηβος με αυτά τα πράγματα
και γνωρίζοντας πόση μεγάλη είναι πραγματικά, και εγώ έβαλα πάρα πολύ έτσι ενέργεια να πείσω και το γιο μου να φοράει τη μάσκα και να μου λέει απόδειξε μου ότι αυτό είναι καλό, απόδειξε μου ιατρικά ότι είναι σωστό, και να κάνουμε ολόκληρες συζητήσεις γύρω από το γιατί πρέπει να φοράει τη μάσκα, πώς πρέπει να τη φοράει τη μάσκα, ότι πρέπει να μην φοράει τη μάσκα αλλού, να βάλουμε τα αρχικά μας πάνω στη μάσκα για να ξέρει ο καθένας ποια είναι η μάσκα του. Αναγκαστήκαμε να αγοράσουμε υφασμάτινες μάσκες για να μπορούμε να ράψουμε επάνω τα αρχικά του ονόματος του καθενός για να μην την μπερδεύει ο ένας με τον άλλον. Θέλω να πω, ενώ μια ολόκληρη είναι σε μια φάση τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία που θέλουν να τους πείσεις και μάλιστα με επιχειρήματα πολύ έτσι τρανταχτά. Όταν ο γονιός δεν συμφωνεί με τη χρήση μάσκας και υπάρχει η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε παιδιά 12 ετών και άνω, και τι γίνεται εκεί πέρα. Δηλαδή, τι θα συμβούλευε στους γονείς που έχουν παιδιά, ας πάμε για την Κύπρο 12 ετών και πάνω, που και στην Ελλάδα 12 ετών και πάνω και είναι υποχρεωτική χρήση μάσκας, και ελπίζουμε, ξαναλέω, και στην Ελλάδα να έρθει η απαγόρευση για παιδιά από προδημοτική εκπαίδευση μέχρι και τέλος της δημοτικής εκπαίδευσης. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί μας να αντιμετωπίσει την πρόκληση, έστω και αν εμείς δεν συμφωνούμε ή αν έχουμε τους ενδιασμούς μας? Κοίταξε να δεις, όλα ξεκινά από τη δική μας στάση. Δηλαδή, αν εμείς πολεμούμε κάτι, είναι πολύ λογικό και τα παιδιά να αντιδρούν σε αυτό. Άρα, αν εμείς, όσο πιο γρήγορα εμείς συμμορφωθούμε με αυτόν τον κανόνα και δεν αντιδρούμε σε αυτόν, αλλά επαναλαμβάνω ότι έχει σημασία και ο λόγος που μπαίνει ένας κανόνας. Το πόσο σημαντικός είναι και το γιατί χρησιμεύει η χρήση μάσκας. Δηλαδή, σημαντικό είναι ο κόσμος ή ο εκπαιδευτικός ή ο κάθε πολίτης για να μην αντιδρά, να του δοθεί η αντίστοιχη απάντηση. Ξέρεις, θα φορέσει τη μάσκα για αυτόν και για αυτόν τον λόγο, γιατί αποδείχτηκε ότι σε προστατεύει από εκείνον και από εκείνον και από το άλλο. Αποδείχτηκε. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ διφορούμενα τα πράγματα. Άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε διαφορετικά. Εξαρτάται ποιον ακούς. Δεν υπάρχει μια... Ναι, αλλά έχουμε μια συγκεκριμένη συνθήκη, ότι ναι, τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο και από 12 και πάνω στην Κύπρο, τουλάχιστον που ξέρουν αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να φορούν μάσκα. Ναι, θα πρέπει... Άκουσε με λίγο όμως. Θα πρέπει να είναι και σαφές το πλαίσιο. Δηλαδή, τα παιδιά θα εισέρχονται στον χώρο του σχολείου. Θα φορά μάσκα σε δημόσιους χώρους. Mm. Θα φορά μάσκα στις τουαλέτες. Θα φορά μάσκα στο κηλικείο. Παντού, λέει. Παντού. Και στη γυμναστική. Ο Λάμπρος εχθές είπε στη γυμναστική, όχι. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Θα μπαίνουν δηλαδή τα παιδιά και 7-8 ώρες που θα είναι μέσα σε ένα σχολικό πλαίσιο, μέσα στον καύσωνα, θα φορά μάσκα. Κανονικά, ναι. Μάλιστα. Χαίρομαι που τα παιδιά μου είναι ήλικα. Sorry. Αυτό είναι πολύ. Εγώ πάντως που ως ψυχολόγος σε έναν από τα δύο γραφεία μου που είναι πιο μικρός ο χώρος και φοράω απαραίτητα μάσκα την ώρα που κάνω την θεραπεία, μου είναι ανυπόφορο. Και εγώ και τον πελάτη δεν μπορεί να γίνει τόσο καλή η λειτουργία μας, η επικοινωνία μας, γιατί κρύβεται το πιο βασικό στοιχείο επικοινωνίας. Είναι πολύ δύσκολο και για τον εκπαιδευτικό, είναι πολύ δύσκολο και για τον μαθητή να φοράει τόσες πολλές ώρες την ίδια μάσκα. Πρέπει να φέρνει μαζί του ένα πακέτο μάσκων, δηλαδή τουλάχιστον 10 μάσκες κάθε μέρα για να αλλάξει. Μιας χρήσης. Τώρα, οι φασμάτινες μάσκες, κάποιοι λένε ότι δεν είναι τόσο καλές όσο οι ιατρικές μάσκες, γιατί προστατεύουν τον άλλον, αλλά όχι τον εαυτό μας από τον άλλον. Άρα, χρειάζεται, είναι ένας προϋπολογισμός αυτός. Και για την κάθε οικογένεια, η οποία έχει 2-3 παιδιά, δεν ξέρω, παραπάνω, είναι ένας προϋπολογισμός. Τέλος πάντων, αν αυτό γίνει κανόνας, γιατί είμαστε μαθημένοι τουλάχιστον στην Κύπρο, να δεχόμαστε κάποια πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουμε με τη λογική μας, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε για να μην υποστούμε το κόμιστρο, το πρόστιμο θα έλεγα καλύτερα, για αυτά, αλλά δεν τα καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο τα κάνουν.
θα πρέπει οι γονείς με κάποιον τρόπο να περάσουν στο παιδί ότι αυτός είναι ένας κανόνας, ο οποίος είναι τέλος πάντων χρειάζεται να τηρείται από όλους και θα πρέπει να τον υποστούν τουλάχιστον για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να κοπάσει όλο αυτό το πράγμα που λέγεται κορονοϊός. Χρησιμεύει να πούμε στα παιδιά μας ότι και εγώ δεν τον καταλαβαίνω αυτόν τον κανόνα. Φυσικά. Και εμένα μου φαίνεται δυσβάστακτος. Και εγώ στη θέση σου, αν είχα να πάω στο σχολείο με τη μάσκα, θα ήμουν πολύ ενοχλημένος. Σε καταλαβαίνω, αλλά δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Και αν δεν ακολουθήσουμε τον κανονισμό, θα έχουμε πρόστιμο. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, να μην τα τρελάνουμε κιόλα τα παιδιά. Όχι, όχι. Μα... Να μην τους λέμε πράγματα που δεν πιστεύουμε. Όχι. Απλά ναι, θα κοίτα, δεν μπορούμε να αντιδρούμε εμείς και να θέλουμε τα παιδιά μας να μην αντιδρούν. Άρα, μπορούμε να τους πούμε και εμάς ότι και για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να φορούμε τη μάσκα και για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να είμαστε στη δουλειά 7 και 8 ώρες με μάσκα, αλλά δεν μπορούμε να μην το τηρήσουμε αυτόν το μέτρο, γιατί επιβάλλεται, είναι για όλους και χρειάζεται να υπακούσουμε. Εμένα πάντως τα παιδιά, όταν είχαμε πάει σε ένα μουσείο και τα παιδάκια, υπήρχαν κάποια παιδάκια που δεν φορούσαν μάσκες, είχαν αντιδράσει πάρα πολύ. Τα παιδιά σου. Τα παιδιά μου, ναι. Είχαν κάνει μεγάλη σάμα. Τι έλεγαν δηλαδή. Έλεγαν, γιατί αυτοί να με φορούν μάσκα, ναι. Τους λέγαμε ότι ήταν παιδάκια από, ξέρω εγώ, γαλάκια, γερμανάκια κτλ. Δεν ξέραμε και τη γλώσσα να μιλήσουμε με τους γονείς, να ρωτήσουμε. Και η κόρη μου φυσικά, η Λυσιστράτη της οικογένειας, πήγαινε στον κύριο εκεί που επέβλεπε το μουσείο, την αίθουσα και του είπε, συγγνώμη κυρία, αν αυτό το παιδάκι δεν φορά μάσκα, δεν θα φορά ούτε εγώ. Προσπαθούσε να εξηγήσει στον πατέρα του παιδιού ότι πρέπει να του φορέσει μάσκα ο κύριος για να... Δεχτεί η κυρία Μαρία να φέρει τη μάσκα της μέσα στην αίθουσα. Σου λέω τον το κορίτσι, σαν να το γεννήσα εγώ νομίζω. Λοιπόν, καλά κουράγια. Πάντως βρισκόμαστε κοντά στην ανάπτυξη εμβολίου. Έστειλε μου σήμερα ο Γιάννης ο Μαμελετζής ένα βίντεο, ένα podcast που μιλάει ένας γιατρός στα καλά στάδια που βρίσκονται διάφορα εμβόλια προς ανάπτυξη. Ας ευχηθούμε σύντομα να τελειώσει τούτο ο κορονοεφιάλτης. Είναι ευχή μας, πραγματικά. Καλή δύναμη και στους γονείς και στα παιδιά. Πραγματικά εύχομαι και στην Ελλάδα να αλλάξει η απόφαση. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έρθει αυτό το δεύτερο κύμα. Και ότι τα πράγματα με το Σεπτέμβρη θα πηγαίνουν καλύτερα. Fingers crossed, έτσι λένε οι Ιγγλέζοι, fingers crossed. Ναι. Ωστόσο, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε, να δούμε. Θα παρακολουθούμε την επικαιρότητα και θα τη συζητάμε. Έτσι να κάνουμε ένα ρεζουμέ. Πρωτού κλείσουμε, η Αριστονίκη είπε ότι επειδή είναι κάτι πολύ πρωτοφανές για τη δυτική κουλτούρα η χρήση της μάσκας, στην ασιατική κουλτούρα είναι πιο διαδεδομένη λόγω του ότι είχαν επιδημίες τα τελευταία 10-15 χρόνια και είναι και κομμάτι της κουλτούρας τους. Εμάς δεν είναι κομμάτι της κουλτούρας μας. Μας είπε για μια μελέτη που ξεκίνησε, την οποία ακόμα δεν την έχει ολοκληρώσει, ώστε να μπορεί να δώσει ευρήματα. Αλλά έχει δώσει σημαντικά στοιχεία για το ότι είναι όντως, όσο νεότερο είναι το παιδί, τόσο πιο δύσκολο είναι, τόσο πιο άσχημα το νιώθει τη μάσκα, τη χρήση της μάσκας. Είπε το προφανές ότι δεν είναι ξεκάθαρη, δεν έχουμε ξεκάθαρη γνώση αυτή τη στιγμή για το αν βοηθάει η μάσκα, πώς βοηθάει η μάσκα. Υπάρχουν αντικρουόμενες επιστημονικές απόψεις στην πραγματικότητα. Αλλά είπε ότι εφόσον κάτι γίνει κανόνας, είναι καλή ιδέα να βοηθήσουμε τα παιδιά στο να συμμορφωθούν στον κανόνα, χωρίς όμως να ακυρώνουμε την λογική τους και την κατανόηση τους. Γιατί όπως ένας ενήλικας μπορεί να έχει την άποψη ότι η μάσκα δεν είναι καλό μέτρο προστασίας, αλλά επειδή εργάζεται, για παράδειγμα, σε μια υπεραγορά, είναι υποχρεωμένος να τη φορέσει και τη φορεί παρόλο που δεν πιστεύει σε αυτό, το ίδιο και για τα παιδιά. Πάντως θα ήταν καλό εάν τελικά ισχύει αυτό το μέτρο και θα ισχύσει παρόλες τις αντιπαραθέσεις που φαίνεται να παίρνει το ζήτημα στους κύκλους των εκπαιδευτικών και όχι μόνο,
και των γονέων και οι οργανωμένοι γονείς αντιδρούν. Οι οργανωμένοι γονείς κυρίως. Θα έκανα εισήγηση στο Υπουργείο Παιδείας να σκεφτόταν το να παρήχεν στις οικογένειες, ιδιαίτερα των πολυτεκνών και των οικογενειών που έχουν σοβαρά οικονομικά θέματα, να παρήχεν τη δυνατότητα να τους έδιναν αυτούς μάσκα, καθώς και σε κάθε οικογένεια που δυσκολεύεται πραγματικά να φέρει ένα πακέτο μάσκας για κάθε παιδάκι για κάθε μέρα. Γιατί από την περίπτωση, αν θεωρήσουμε ότι θα φέρουν ιατρική μάσκα τα παιδιά, αυτό δεν είναι εφικτό μία μάσκα την ημέρα. Θέλει πολύ περισσότερες μάσκες την ημέρα. Έναν αψού να κάνει το παιδί, θα πρέπει να αλλάξει τη μάσκα άμεσα. Να του πέσει κάτω στο πάτωμα που πολύ πιθανόν, πάλι θα πρέπει να αλλάξει τη μάσκα. Άρα δεν αρκεί δηλαδή, μόνο μία μάσκα. Η σωστή χρήση μάσκας θέλει και κονδύλι. Θέλει και κονδύλι, ναι. Μάλιστα. Αυτά. Είχαμε το θάρρος να μιλήσουμε για τη μάσκα. Γιατί ρώτησαν οι φίλοι αν το σηκώνεις να μιλήσεις για τη μάσκα. Έχουμε μιλήσει για πολύ χειρότερα, φίλοι. Καλή δύναμη και εύχομαι σύντομα να βγει το εμβόλιο. Εύχομαι σύντομα να τελειώσει αυτή η ιστορία. Γιατί τώρα που θα πω θα βγει το εμβόλιο, κάποιοι θα πούν μα, ήταν εμβόλιο. Άντε, γεια.